Με το νομοσχέδιο αυτό αλλάζεται την ονομασία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, προσθέτοντας δύο λεξούλες, νέο αναπτυξιακό. Θέλετε έτσι να δείξετε ότι κάνετε αλλαγές στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Βεβαίως υπάρχουν αλλαγές. Ωστόσο, αλλάζει ο προσανατολισμός που είναι το βασικό. Όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά ενισχύεται ο ίδιος προσανατολισμός που έχετε και αφορά την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ενισχύεται λοιπόν, και αυτό είναι το καινούριο, τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση στην απορρόφηση των πόρων, εντασσόμενη φυσικά και πιο στενά προσδεδεμένη στο μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό δημοσίων επενδύσεων. Πάντα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, υποστηρίζουν και εφάρμοσαν και τα άλλα κόμματα ως κυβερνήσεις και το οποίο φτωχοποιεί το λαό και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογής του και που ούτως ή άλλως επικαιροποιείται κάθε χρόνο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Τι άλλο κάνετε? Το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μπορεί να ήταν και να παραμένει αυτόνομο, όμως τώρα πιο στενά σφιχταγκαλιάζεται και εξυπηρετεί το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος πάντα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου. Ταυτόχρονα καταρτίζεται ιεραρχείται τους στόχους των συγκεκριμένων προγραμμάτων και παρακολουθούνται σε βάθος δεκαετούς σχεδίου προγραμματισμού. Ιεραρχείται λοιπόν ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται οι μεγάλοι όμιλοι και ενισχύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στους αναπτυξιακούς τομείς έχετε την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας ή της ενέργειας και αξιοποίησης ενεργειακών πόρων γεωθερμικό δυναμικό που σημαίνει ιδιωτικοποίησης που μαζί με το χρηματιστήριο ενέργειας ουσιαστικά είναι η ακριβή ενέργεια για το λαό και τεράστια κερδοφορία για τους ομίλους. Σε αυτή τη λογική είναι και οι υπόλοιποι αναπτυξιακοί σας τομείς. Αυτά όμως αναδεικνύουν και σημαίνουν τη συγκέντρωση του σχεδιασμού των τομέων που θα προωθηθούν, καθώς και ο έλεγχός τους και πολλά άλλα που συγκεντρώνονται στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών. Σημαίνει ακόμα ότι και μία περιορισμένη ευελιξία στην περιφέρεια, στα περιφερειακά προγράμματα που υπήρχε, περιορίζεται στο ελάχιστο. Αυτό είναι προβληματικό και ειδικά στις αναγκαίες υποδομές. Συνεπώς, το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν είναι καθόλου νέο ως προς τον προσανατολισμό και τους στόχους που εξυπηρετεί. Είναι παμπάλαιοι και γνωστοί. Εξυπηρετούν όμως την άμεση, γρήγορη, αποτελεσματική και στοχοπροσιλωμένη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά χαρακτηρίζουν την πολιτική σας, βαθιά αντιλαϊκή και επικίνδυνη για το λαό. Και φυσικά στους στόχους σας δεν έχετε να κατασκευαστούν σύγχρονες σχολικές αίθουσες για να μην πέφτουν σοφάδες όπως προχτές στην Πρέβεζα, αλλά στηβάζονται τα παιδιά σε 28άρια, σε σαρδέλες, ακόμα και σε κοντέινερς. Ούτε νοσοκομεία στελεχωμένα που να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και τις ανάγκες τους, ούτε αντιπλημμυρικά για να μην πνίγονται άνθρωποι και λαϊκές περιουσίες και υποδομές στα λασπόνερα και ούτω καθεξής. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν στα αναπτυξιακά σας προγράμματα. Συνεπώς, μέσα και από αυτό το νομοσχέδιο παρέχετε και άλλες νέες διευκολύσεις και προνόμια για ευκολότερη και γρηγορότερη κερδοφορία για την προσέλκυση επενδυτών, όπως λέτε.
το αποκαλείτε στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου, προωθώντας το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό των πακέτων και την ταχύτερη απορρόφηση των πακτολών από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Φυσικά, αυτά έχουν αποτυπωθεί και στο αναθεωρημένο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχετε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάσσεται και αυτό το σημερινό νομοσχέδιο στο νέο αντιλαϊκό τσουνάμι που εκδηλώνεται από τις αρχές του Σεπτέμβρη με τα δεκάδες προαπαιτούμενα που συνοδεύουν τα ποσά και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και πάνε στις τσέπες των οικονομικά μεγάλων και εύρωστων και όχι στις λαϊκές ανάγκες. Εσείς μπορεί να μας το σερβίρετε με το άλοθη ότι αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες που αποτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους διαδικασιών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα του προγραμματισμού, της κατάρτισης του προϋπολογισμού, της ένταξης έργων, της ανακατανομής πόρων και πληρωμών και της παρακολούθησης εσόδων. Όπως και την ανάγκη για βελτιστοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης, απολογισμού και αξιολόγησης και για καλύτερο συγχρονισμό του ΠΔΕ με εφιστάμενα εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ο κρατικός προϋπολογισμός, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και τα αναπτυξιακά προγράμματα. Ακόμα λέτε ότι η φυστάμενη δομή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων δεν διευκολύνει τη στρατηγική διαχείριση και παρακολούθηση των αναπτυξιακών πόρων. Το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος υποδέχεται μεμονωμένα έργα από τους φορείς χρηματοδότησης που είναι δύσκολο να συσχετιστούν με ευρύτερους στρατηγικούς στόχους, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Τι κάνετε λοιπόν? Εξυγχρονίζετε τη διαδικασία για καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως για ποιον? Σε όφελος του κεφαλαίου και όχι του λαού. Γιατί η πραγματικότητα και η αλήθεια που επιβεβαιώνει η καθημερινή ζωή και τα στοιχεία δείχνουν ότι για σας ανάπτυξη είναι η κερδοφορία και τα προνόμια των μεγαλοεπιχειρηματιών και όχι οι ανάγκες του λαού, της λαϊκής οικογένειας που δίνει τον καθημερινό αγώνα της για να τα φέρει βόλτα. Η φορολογία πάει σύννεφο για τα λαϊκά εισοδήματα. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο σας. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Γενάρη-Αυγούστου έφτασε στα 7,5 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,3 δις και πρωτογενές πλεόνασμα 5,6 δις για την ίδια περίοδο του 2023. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού φτάνει τα 1,048 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου για έλλειμμα 2,7 δις που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2024 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Τα δε έσοδα από φόρους, τη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, ανήλθαν σε 43 δις ευρώ αυξημένα περίπου κατά 2 δις ή 4,8 έναντι του στόχου που υπήρχε στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ενεργοποίησε, μια ώρα αρχίτερα, και τους κόφτες διαρκείας που λειτουργούν και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από του χρόνου,
οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Γενάρη-Αυγούστου του 2024 ξεπέρασαν 44 εκατομμύρια, μειούμενες κατά 3,6 δις εναντί του στόχου που υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2024. Έτσι γεμίζεται τα κρατικά ταμεία προκειμένου οι επιχειρηματικοί όμιλοι να βρουν ζεστό χρήμα, να το ξεκοκαλύσουν και βέβαια με συνοδεία πολλών πολλών προνομίων. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Η άμεση και έμεση φόροι, αλλά και ποιος απολαμβάνει τα έσοδα και ποιανού οι ανάγκες καλύπτονται. Σε βασικές ανάγκες φαίνεται καθαρά. Δημόσια υγεία, η κυβέρνηση κόβει κορδέλες σε φρεσκογαμμένα νοσοκομεία και κέντρα υγείας χωρίς προσωπικό. Ανακοινώνει προσλήψεις που δεν φτάνουν ούτε για ζήτο και έχουν εξαγγελθεί από την ίδια ξανά και ξανά στο παρελθόν. Και πάνω σε αυτό το χάλι της υποχρηματοδότησης και των ελλείψεων προσφέρει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και συμπράξεις στο κεφάλαιο. Τα ίδια και στην παιδεία. Άνοιξαν τα σχολεία με δεκάδες χιλιάδες κενά σε καθηγητές και σοφάδες να εκδηλώνουν τις διαθέσεις τους. Αποτύχει δεν είχαμε θύματα, ενώ το πολυδιαφημισμένο ψηφιακό σχολείο, οι τάξεις μοιάζουν όλο και περισσότερο με σαρδελοκούτια, την ώρα και την ίδια ώρα εκατοντάδες τμήματα βάζεται λουκέτο εξαιτίας των συγχωνεύσεων. Η κυβέρνηση προσπαθεί με θράσος να υποβαθμίσει ακόμα και τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από τα πολυμελή τμήματα, σε σχολεία που δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ για την αντοχή τους σε σεισμό. Το ίδιο ισχύει και για τις φυσικές καταστροφές. Δεν πέρασε ούτε μήνας που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρουσίασε από τη βασανισμένη Θεσσαλία την ιδυλιακή εικόνα του όλα καλά, ενώ πλημμυροπαθείς τρέμουν σε κάθε μπόρα, αφού κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιπλημμυρικής προστασίας δεν έχει γίνει. Και από ό,τι φαίνεται ούτε πρόκειται. Ούτε οι γερασμένες υποδομές που κατέρευσαν, δρόμοι, γέφυρες κλπ. Δεν αποκαταστάθηκαν. Το ίδιο ισχύει και με την απειλή ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος που κόντεψε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια με πυρκαγιές εργοστάσια και αποθήκες μέσα στον αστικό ιστό όπου συνυπάρχουν βιομηχανικές μονάδες με οικισμούς. Τα ίδια και με τη Motor Oil, αποτύχει δεν είχαμε νεκρό. Μπορεί φυσικά να υποστηρίζετε και να καμαρώνετε ότι πήραμε αναβαθμισμένο χαρτοφυλάκιο στην Κομισιόν με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες που αφορούν μεταφορές και τουρισμού. Όμως και εδώ οι επιλογές, τα συμφέροντα των εφοπλιστών ως διαμετακομιστικό κέντρο που προωθείται η χώρα και οι μεγαλοξενοδόχοι θα βγουν οι κερδισμένοι. Και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και στο σιδηρόδρομο. Αν και πέρασε 1,5 χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη, δύο σοβαρά παρολίγο ατυχήματα έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η πολιτική του κράτους και των κυβερνήσεων στο σιδηρόδρομο είναι το πάμε και όπου βγει. Την περασμένη εβδομάδα δύο τρένα του προαστικού κινούμενα σε αντίθετη κατεύθυνση κόντεψαν να συγκρουστούν μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας και η ξεδιάντροπη προσπάθεια να υποβαθμιστεί το περιστατικό και να σπείρουν εφησυχασμό συγκρούεται με την αγανάκτηση και την αγωνία του λαού που οι ανάγκες του για ασφαλείς, σύγχρονες και φτηνές μεταφορές συνθλίβονται στις λογικές για τα Τέμπη. Είναι αυτά, λοιπόν, τα Τέμπη που αποτελούν απειλή για το λαό, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά σε κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητάς του και όποια πέτρα για σηκώσεις θα βρεις από κάτω την ίδια εγκληματική πολιτική που στηρίζει τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και το παρόν νομοσχέδιο
που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Συνεχίζουμε με τον ειδικό αγορητή της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, τον κύριο Βασίλειο Βιλιάρδο. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφοι, το σημερινό νομοσχέδιο αφορά στην ουσία πρόσθετες διαδικασίες